Πρωινό 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συνετρίβει στο πόρτο Κουφό, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό της καριές του Αγίου Όρους με 17 επιβαίνοντες. Κανείς τους δεν επέζησε. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, Πέτρος ο Έβδομος και η ενδεκαμελή συνοδεία του, ο αδερφός του Γεώργιος και ο σύμβουλος τύπου και δημοσιογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, Γιώργος Ξενουδάκης. Το πλήρωμα του Σινούκ απαρτιζόταν από 5 άτομα. Η έρευνα εντόπισε το κουφάρι του ελικοπτέρου σε βάθος 1000 μέτρων. 4 από τις ορούς δεν βρέθηκαν ποτέ, παρά τις συνεχείς έρευνες από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Η είδηση για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη θαλάσσια περιοχή της Ιθονίας συγκλώνησε την κοινή γνώμη και απασχόλησε για μέρες τα έντυπα και τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, όπως θα δείτε στη συνέχεια του άρθρου που σας διαβάζω, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά για το πώς και το γιατί της τραγωδίας, τις ευθύνες των ενόπλων δυνάμεων και της κυβέρνησης Καραμανλή. 3 γιατί στην τραγωδία. Χάθηκε ένας φωτισμένος ιεράρχης και αλυσίδα λαθών, παραλήψεων και ολιγορία ήταν μερικοί από τους τίτλους στις τότε εφημερίδες. Η είδηση για τη συντριβή του Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη στα ανοιχτά του Αγίου Όρους έγινε πρωτοσέλιδο, πρώτη είδηση στον τότε τύπο. Το Σινούκ προερχόταν από το 4ο τμήμα ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού. Ο Πατριάρχης Πέτρος ο Έβδομος και η ακολουθία του, Μητροπολίτες, Αρχιμανδρίτες και άλλοι, θα μετέβαιναν στο Άγιον Όρος προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Μονής Βατοπεδίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Ζώνης. Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το στρατόπεδο Σακέτα στις 9:35 το πρωί. Η προσγείωσή του αναμενόταν να γίνει στις 11:05. Ωστόσο, πέρασαν πολλά λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης και το ελικόπτερο δεν είχε φανεί στον ορίζοντα. Η τελευταία επικοινωνία του πληρώματος του Σινούκ με το στρατιωτικό ραντάρ του Χορτιάτη έγινε στις 10:54. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του, βρισκόταν σε απόσταση 15 με 20 μίλια από τις καριές του Αγίου Όρους. Πετούσε στα 2,5 με 3.000 πόδια και θα ανέβαινε στα 4 με 4.500. Από τις 10:54 χάθηκε κάθε επαφή και κανένας αρμόδιος ραντάρ ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΠΑ, δεν ενδιαφέρθηκε να διαπιστώσει αν το ελικόπτερο είχε τελικά προσγειωθεί στον προορισμό του, αναφέρει ο βετεράνος δημοσιογράφος κύριος Πάνος Όμπολος. Ο αναπληρωτής διοικητής του Αγίου Όρους, Αρίστος Κασμύρογλου, ήταν ο πρώτος που άρχισε να ανησυχεί. Περίπου στις 12:10 τηλεφωνεί στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Μακεδονία και ενημερώνει πως το Σινούκ δεν έχει φτάσει στο Άγιο Όρος. Στις 12:26 δόθηκε για πρώτη φορά σήμα ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πατριάρχη αγνοείται. 4 λεπτά αργότερα, το ραντάρ του Χορτιάτη ενημέρωσε το Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων Λάρισας. Στις 12:37 ο σταθμός της Πάρνηθας επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου της μονάδας στα Μέγαρα, όπου ανήκε το Σινούκ. Ένας δεκανέας ισχυρίστηκε πως είχε μιλήσει με τον κυβερνήτη 10 λεπτά πριν στο κινητό του. Στη φωτογραφία που ακολουθεί θα δείτε απόσπασμα από μαγνητοφωνημένου διαλόγου που αποτυπώνει το αλαλούμ που επικρατούσε, ενώ οι 17 επιβαίνοντες του Σινούκ ήταν ήδη νεκροί.
Ώρα 12:39. Συνομιλία Πάρνηθας με Εθνικό Κέντρο Αεροπορικού Επιτελείου Λάρισας. Πάρνηθα. Μόλις πήραν τα Μέγαρα και μου είπαν ότι μίλησαν με τον κυβερνήτη και είναι πάνω από το Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή και δεν έχουν πιάσει ακόμα. ΕΚΑΕ. Είναι σε πτήση. Πάρνηθα. Ναι, εν πτήση είναι και δεν έχει ακόμα πιάσει. ΕΚΑΕ. Εντάξει. Πάρνηθα. Τώρα πιάνει. Είναι πάνω από το Άγιο Όρος και δεν έχει πιάσει ακόμα. Χορτιάτης. Έγινε. Ευχαριστώ. Στις 13:05 πρώτα λεπτά, ο λοχαγός της βάσης Μεγάρων αναγνώρισε ότι η παραπάνω πληροφορία ήταν λανθασμένη και 10 λεπτά αργότερα η ΙΠΑ κήρυξε φάση κινδύνου. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού, έρευνας και διάσωσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ενημερώθηκε μόλις στις 13:45. Τα πρώτα μέσα έρευνας και διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν στις 13:49, σχεδόν 3 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης του Σινούκ. Στις 2:05 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΘΑ. Στις έρευνες συμμετείχαν εκτός από τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, ένα ταχύπλοο του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα και αρκετοί ψαράδες των γύρω περιοχών. Στις 15:46 εντοπίστηκαν δυστυχώς τα πρώτα συντρίμμια του Σινούκ από ιστιοπλοϊκό, περίπου 6 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιθονίας και εντοπίστηκαν και οι πρώτες ορεί. Μεταφέρθηκαν αρχικά στην παραλία του Πόρτο Κουφό από άντρες των σωστικών συνεργείων και ύστερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας για να εξεταστούν από ιατροδικαστή και ακολούθως να τις παραλάβουν οι συγγενείς τους. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, όλα τα θύματα εκτός από ένα ήταν αρτιμελή και κανενός ο θάνατος δεν προήλθε από πνιγμό. Την επόμενη μέρα από τη συντριβή βρέθηκε και αναγνωρίστηκε από έναν αρχιμανδρίτη και ισορρός του Πατριάρχη. Ο ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροψία αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του Πέτρου του Εβδόμου ήταν ακαριαίος. Υπέστη βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου με τη θάλασσα. Ισορρός του Πατριάρχη Πέτρου του Εβδόμου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών και η κηδεία του έγινε στην Αλεξάνδρεια. Είχε γεννηθεί ο άνθρωπος στο χωριό Συγχαρή της Κερίνιας και ήταν δεύτερος ξάδερφος του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Έφερε τον τίτλο του Πατριάρχη από το έτος 1997 και πέθανε 8 μέρες μετά τα 55 γενέθλιά του. Έντονη κριτική για την τραγωδία στη Σιθωνία δέχτηκε ο τότε πρωθυπουργός κύριος Κώστας Καραμανλής επειδή υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πολιτικών ευθυνών. Γιατί χάθηκε τόσος πολύτιμος χρόνος και γιατί επικράτησε αλαλούμ και ασυνεννοησιά ήταν τα ερωτήματα που αναζητούσαν απάντηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, όπως γράφει το άρθρο που τώρα σας διαβάζω, 3 τουλάχιστον υπουργοί είχαν πληροφορηθεί για το Σινούκ νωρίτερα από τις 2:18, που ο Πρωθυπουργός φέρεται να το έμαθε, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας οδηγήθηκε σε παραίτηση, αφήνοντας εχμές για τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Σπύλιο Σπυλιοτόπουλο. Ο τύπος έκανε λόγο για προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών από τον Κώστα Καραμανλή σε μη πολιτικά πρόσωπα και αλυσίδα εγκληματικών παραλήψεων. Πολλές γελιογραφίες καυτηρίαζαν τη μεγάλη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Δημοσιεύματα
ανέφεραν ότι το Σινούκ είχε παρουσιάσει μία περίεργη δόνηση στους έλικές του 1,5 χρόνο πριν την πτώση του. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, θα έπρεπε να υποβληθεί σε γενική επιθεώρηση μετά τη συμπλήρωση 300 ωρών πτήσης, αλλά αυτό συνέχισε να πετάει. Αυτό όμως που σίγουρα δεν γνωρίζατε είναι ότι υπήρχαν φοβερές θεωρίες συνωμοσίες για τον Πούτιν για το δυστύχημα αυτό. Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε η Επιτροπή Πραγματογνωμόνων του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, υπήρχε απώλεια πίεση στο νούμερο 2 υδραυλικό σύστημα του ελέγχου πτήσης, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να πάρει καθοδική στροφή και μέσα σε 26 μόνο δευτερόλεπτα αυτό να πέσει στη θάλασσα. Στο πόρισμα τονιζόταν ότι δεν υπήρξε δολιοφθορά, έκρηξη ή πυρκαγιά. Επίσης το πόρισμα ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκαν παραλήψεις στη συντήρηση. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς εκφράστηκαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίες για τα αίτια της συντριβής. Μία από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ανέφερε ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε επειδή με τη συγκεκριμένη πτήση θα ταξίδευε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, τον οποίον κάποιοι ήθελαν νεκρό. Οι αρμόδιοι δικαστές που ερεύνησαν την υπόθεση έλαβαν αρκετές καταθέσεις, συγκέντρωσαν υλικό, αλλά δεν φαίνεται να κατέληξαν στα αίτια της πτώσης, ώστε να αποδώσουν ανάλογες ευθύνες, παρά το γεγονός ότι στο βουλεύμά τους γινόταν αναφορά σε πιθανή μηχανική βλάβη του ελικοπτέρου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Πάνος Όμπολος. Οι ευθύνες αποδόθηκαν μόνο για όσα ακολούθησαν από την πτώση του Σινούκ. Συγκεκριμένα, παραπέμφθηκαν σε δίκη το 2009 οι εξής. Ο επικεφαλής πληρωμάτων επιφυλακής της βάσης αεροπορίας στρατού Μεγάρων για παράληψη αναζήτησης αεροσκάφους και 4 αξιωματικοί της αεροπορίας που είχαν βάρδια στα ραντάρ του Χορτιάτη τις ώρες της συντριβής για παραβίαση στρατιωτικής εντολής εν καιρό ειρήνης. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέδωσαν τις ευθύνες στους ελεγκτές της ΗΠΑ, ισχυριζόμενοι ότι αυτοί είχαν την ευθύνη να γνωρίζουν αν προσγειώθηκε ή όχι το Σινούκ στο Άγιο Όρος. Επίσης, υποστήριξαν ότι τα ραντάρ της αεροπορίας ελέγχουν την αεράμινα της χώρας και δεν καλύπτουν εναέρια κυκλοφορία. Ελέγχουν μόνο την αεράμινα. Όσον αφορά στους συγγενείς των θυμάτων, κατέθεσαν αγωγές το έτος 2008. Απορρίφθηκαν 2 φορές από το διοικητικό εφετείο και έγιναν 2 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον Ιούνιο του 2023, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πολύ νεκρή τραγωδία, το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι στοιχειοθετείται ευθύνη του δημοσίου και επομένως οι οικογένειες 11 θυμάτων δικαιούνταν αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Ήταν ένα άρθρο από την εφημερίδα «Τα Νέα» και βασικές πληροφορίες του κειμένου αντλήθηκαν από το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας» από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε με το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.